σειρά. Δεν είναι έτσι, εγώ να διευκολύνω αυτό. Μα όλοι προσπαθούμε να διευκολύνουμε, γιατί έχω συναντήσει με τον κύριο Μαντά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται συντομότερος. Συγγνώμη κιόλας εάν χρειάζεται να αλλάζουμε και τη διαδικασία. Θα ξεκινήσω από μια παρατήρηση που έκανε χθες ο Υπουργός Παιδείας στην ομιλία του. Ποτέ δεν υπήρξε τόσο μεγάλη έλλειψη επιχειρημάτων και ορθολογικών τοποθετήσεων απέναντι σε ένα νομοσχέδιο σε αυτό που συζητάμε σήμερα. Είπε και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και το οποίο επιβεβαιώνεται δυστυχώς όσο ακούω αυτή τη διαδικασία. Πολλές από τις ομιλίες, αν ήταν κείμενα φοιτητών, θα έπαιρναν κάτω από τη βάση. Έχουν ακουστεί εκτιμήσεις και δηλώσεις που έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Προφανώς και με τη βοήθεια ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ας διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πριν λίγο ημερών έφυγε δυστυχώς, αλλά και σήμερα δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί εξοντοτική αξιολόγηση για τον αριθμό και την τύχη των ιδρυμάτων. Η θέση, προσέξτε επί της ουσίας λίγο, η θέση ότι τα πανεπιστήμια δεν αξιολογούνται, με ό,τι σημαίνει αυτό για την εκπαίδευση τους διδάσκοντες στις υποδομές, ήταν μια βασική ιδέα του νόμου Διαμαντοπούλου. Την επανέλαβε σήμερα και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, την επανέλαβε και ο προηγούμενος αρχηγός του Ποταμίου. Είναι μια απολύτως ανυπόστατη και ιδεολειπτική κατηγορία. Γιατί πρώτον, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αξιολογούνται καθημερινά και στην πράξη. Αυτά είναι αυτονόητα για όσους είναι ακαδημαϊκοί. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Αξιολογούνται όταν οι απόφοιτοι τους γίνονται δεκτοί στα ξένα πανεπιστήμια, όταν βραβεύονται οι φοιτητές σε διεθνείς διαγωνισμούς, όταν οι καθηγητές στα ιδρύματα τα ελληνικά γίνονται δεκτοί για να διδάξουν στο εξωτερικό, όταν βελτιώνονται οι επιδόσεις στην έρευνα, όταν οι ετεροαναφορές των ελληνικών πανεπιστημίων παρουσιάζουν σημαντικές καταγραφές και όταν το σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων βρίσκεται στο 5% των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου με βάση τους διεθνείς δείκτες, ακόμα κι αν κανείς είχε πολλά να προσάψει σε αυτή τη μεθοδολογία των δεικτών. Όμως ξεχνιέται το σημαντικότερο, το οποίο εδώ επαναλαμβάνεται με έναν πρωτοφανή τρόπο, θα έλεγα. Τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα υποβλήθηκαν σε εξονυχιστική αξιολόγηση από το 2012 και μετά. Με βάση τον νόμο Διαμαντοπούλου. Συμφωνείτε κύριε Μαυρωτά, αλλά καλό θα ήταν να ενημερώσετε και τον κύριο Θεοδωράκη. Από ομάδες αξιολογητών, μισό, θα φτάσουν. Από ομάδες αξιολογητών που ήρθαν από τα ξένα πανεπιστήμια, δεν μπαίνουν στη διαδικασία της ουσίας. Και αξιολογήθηκαν για όλα. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Και τι έγινε με αυτή την αξιολόγηση? Δεν καταρρίφθηκε ο μύθος των μέτριων και υπολειτουργού των πανεπιστημίων? Δεν διαπίστωσαν ξένοι αξιολογητές ότι τηρουμένων μάλιστα των οικονομικών δεδομένων της υποχρηματοδότησης και των χαμηλών μισθών κλπ. Κλπ. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό ακόμα και για τα παγκόσμια δεδομένα. Δηλαδή αυτό που προσφέρεται από τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πολύ μεγαλύτερο βάσει αυτού που επενδύεται σε αυτά. Τι θέλει λοιπόν να αξιολογήσει? Όταν λοιπόν μιλάτε περί αξιολόγησης που τάχα μου δεν υπάρχει και δεν έγινε ποτέ και πρέπει από σήμερα να γίνει και για κάποιο λόγο, τι θέλετε ακριβώς να αξιολογήσετε? Γιατί δεν ζητάτε τους φακέλους της αξιολόγησης που έγιναν ώστε να ενημερωθεί και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης και οι γονείς και ούτε καθεξής? Είναι πραγματικά λυπηρό να δίνει κανείς τον πολιτικό του λόγο για τα ΕΕ με τόνους απειλής, εξοντοτική αξιολόγηση. Πολύ περισσότερο που έφυγε ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς, που ο κόσμος των πανεπιστημίων θυμάται πολύ καλά ότι η εμπλοκή του στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ταυτίστηκε με τη μαύρη περίοδο της διαθεσιμότητας και των απολύσεων εκατοντάδων διοικητικών υπαλλήλων στα πανεπιστήμια. Και επ' ευκαιρία εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα στο οποίο όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ βέβαια και το Ποτάμι πρέπει να απαντήσουν. Υπάρχει μια δήλωση πολύ χαρακτηριστική του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Γεωργιάδη, σε εκδήλωση γνωστού ιδιωτικού κολεγίου πριν από λίγο καιρό. Τα ιδιωτικά κολέγια στην Ελλάδα ως επιτοπλίστων παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε αν αυτή η πρόταση, αυτή η θέση εκφράζει αυτά τα πολιτικά κόμματα. Πανεπιστημιακό άσυλο. Ξανά και ξανά πάλι τα ίδια πράγματα. Προκαλεί έκπληξη κριτική και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Ποτάμι ότι τα πανεπιστήμια είναι χώροι ανομίας, βίας, παραβατικότητας που δίθεν θα καλύψει η επαναφορά του πανεπιστημιακού ασύλου. Και είναι η
υπηρεί αυτή η θέση, γιατί εκμηδενίζει τα ελληνικά πανεπιστήμια. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό και ταυτόχρονα αυτά τα ιδρύματα να παράγουν τόσο μεγάλη ποσότητα και ποιότητα φοιτητών και γνώσεων? Είναι δυνατόν να λέγεται κάτι τέτοιο σοβαρά, εκτός αν κανείς θέλει να διαφημίσει τη φυγή των πλούσιων φοιτητών στο εξωτερικό ή να διαφημίσει τα κολέγια? Και αν ισχύει αυτό, γιατί η κατάργηση του ασύλου στον νόμο Διαμαντοπούλου δεν εξάλειψε και την παραβατικότητα? Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Γιατί εξακολουθεί άραγε να υφίσταται ζήτημα? Η αιμονή στον νόμο Διαμαντοπούλου είναι απολύτως κατανοητή. Ο νόμος αυτός είναι η εμβληματική αποτύπωση της σύγκλησης μεταξύ νεοφιλελεύθερων και εξυγχρονιστών. Γι' αυτό δεν συνάντησε την αντίθεση μόνο της αριστεράς, όπως κακώς λέγεται, αλλά και την αντίθεση της ακαδημαϊκής δεξιάς. Είναι η επίθεση ενάντια στη μεγάλη θεσμική τομή που έγινε το 1982 με το νόμο 1268. Και για επιστροφή στο 82 σήμερα μιλά μια γνωστή νεοφιλελεύθερη καθημερινή εφημερίδα. Αλλά θα πρέπει εδώ να ενημερώσουμε ότι το 1982 και ο νόμος 1268 είναι ο διαφωτισμός του ελληνικού πανεπιστημίου. Είναι ο νόμος ο οποίος αλλάζει όλα τα δεδομένα. Και αν μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα πετυχημένα ελληνικά πανεπιστήμια, το οφείλουμε στο νόμο 1268. Τα συμβούλια διοίκησης. Μα τα συμβούλια διοίκησης δεν λειτουργήσαν ποτέ. Δεν πρέπει να ενημερώσετε τους αρχηγούς των κομμάτων σας ότι οι ακαδημαϊκοί, τουλάχιστον που είναι μέλη των κοινοβουλευτικών ομάδων. Αν ρωτήσει κανείς μέσα στα πανεπιστήμια ποιοι τα στελέχωσαν, που ήταν πράγματι άνθρωποι με αξία, δεν το αντιλέγει κανείς αυτό, με δυσκολία όμως θα θυμηθούμε ένα-δύο ονόματα. Τα συμβούλια μαράθηκαν. Θυμάμαι στη συνέλευση, στη μεγάλη συνέλευση στο ΑΠΙΘΙΤΑ, όπου το συμβούλιο έπρεπε, όπου έπρεπε μια ολόκληρη πανεπιστημιακή κοινότητα να τοποθετηθεί για τις απολύσεις των διοικητικών. Και το συμβούλιο θα συνεδρίαζε μετά από ένα μήνα, διότι οι καθηγητές του και τα μέλη του ήταν στο εξωτερικό. Τα συμβούλια μαράθηκαν. Έχασαν κατά κράτος τη μάχη της αντιπροσωπευτικότητας μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια. Και δεν υπάρχει άνθρωπος κυριολεκτικά που να τα θυμάται. Και τα επαναφέρετε εσείς σήμερα ως λογική αναδιάρθρωσης. Και το ισχυρό μοτίβο του εξυγχρονισμού, η λεγόμενη αξιολόγηση. Εκεί που υπάρχει αξιολόγηση. Και εκεί που δεν υπάρχει αξιολόγηση, όπως είναι στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εκεί που κάθε δηλαδή ίδρυμα πρέπει να έχει ένα σοβαρό ακαδημαϊκό και επιστημονικό σκεπτικό για το πώς φτιάχνει τα μεταπτυχιακά, εκεί η αξιολόγηση γίνεται κακό πράγμα και ταυτίζεται με τον κρατικισμό. Κύριε Υπουργέ μου, ας μην, θα τελειώσω. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Συγγνώμη για την κατάχρηση. Ορισμένα από αυτά τα μεταπτυχιακά λειτουργήσαν ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και μάλιστα παλιών καθεστώτων έδρας, όπου η εκμετάλλευση και η απλήρωτη εργασία χαμηλόβαθμων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών ή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών ήταν πρωτοφανής. Δεν θα πω για την συνεκτική πολιτική που έχει ασκήσει αυτή η κυβέρνηση, νομίζω θα μιλήσουν και άλλοι, αλλά θέλω να πω ότι το νομοσχέδιο αυτό ανοίγει μια νέα εποχή ανάπτυξης του δημόσιου πανεπιστημίου. Το δημόσιο πανεπιστήμιο και το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα. Και με κάθε κόστος το πλεονέκτημα αυτό θα διαφυλαχθεί και πρέπει να διαφυλαχθεί. Έτσι, ο επόμενος Σεπτέμβριος θα ανοίξει, εκτός από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, και μια νέα εποχή για τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Μαντά, και ευχαριστούμε για την υπομονή σας.